από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Επιχειρούμε την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας όσον αφορά τα κέντρα υγείας του Λιγουριού και του Κρανιδίου, όσο ακόμα βρίσκονται στην αρμοδιότητά μας, δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου Αργολίδας Διονύσης Στασινόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε και στις αλλαγές που ξεκίνησαν και πραγματοποιούνται σταδιακά όσον αφορά το ΕΚΑΒ. Έχει ομαλοποιηθεί η μετακίνηση του προσωπικού του νοσοκομείου προς το ΕΚΑΒ. Από τις τελευταίες μέρες συνδράμουν πλέον στο ΕΚΑΒ οι δικοί μας οδηγοί που πλέον μετακινήθηκαν στη νέα υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Επομένως, ο συντονισμός πλέον ανήκει εξ ολοκλήρου στο ΕΚΑΒ και πιστεύουμε ότι θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα στην όλη οργάνωση των συμβάντων. Επειδή ο κόσμος κάνει μια σύγχυση, πιστεύει ότι το ΕΚΑΒ ανήκει στο νοσοκομείο και αντιστρόφω. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, γιατί η υπηρεσία είναι διαφορετική, έτσι δεν είναι? Είναι διαφορετική υπηρεσία, απλά το νοσοκομείο Ναυπλίου έχει δώσει χώρο, έχει διαθέσει χώρο στην υπηρεσία του ΕΚΑΒ και εδώ σταθμεύουν, εδώ υπάρχει ο ασυρματιστής του ΕΚΑΒ που οργανώνουν την όλη διαδικασία. Και που σύντομα θα μεταφερθούν. Ναι, προγραμματίζεται να γίνει μία μεταστέγαση του ΕΚΑΒ από το χώρο της νοσοκομείου μας Ναυπλίου. Εδώ πρέπει να τονίσουμε κάτι. Τα κέντρα υγείας Λιγουριού και Κρανιδίου έχουν τους δικούς τους οδηγούς. Επομένως, δεν εντάσσονται απευθείας στο ΕΚΑΒ. Βέβαια, το ΕΚΑΒ έχει το συντονισμό και την όλη οργάνωση, αλλά τα κέντρα υγείας διαθέτουν τους δικούς τους οδηγούς. Μάλιστα, το κέντρο υγείας. Στο ΕΚΑΒ, έτσι να το διευκρινίσω. Συντονίζονται από το ΕΚΑΒ, αλλά ανήκουν στα κέντρα υγείας. Να πούμε ότι αρκετές φορές γίνεται κλήση στο ΕΚΑΒ χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, αυτό που θέλουμε εμείς να παρακαλέσουμε σαν μονάδα υγείας, χωρίς να εμπλεκόμαστε στις αρμοδιότητες του ΕΚΑΒ, είναι οι πολίτες, οι συμπολίτες, τα ίδια τα μέλη των οικογενειών μας, να μπορούν να κάνουν ορθή διαχείριση των ετοιμάτων για ΕΚΑΒ, όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη να ζητούν τη συνδρομή του ΕΚΑΒ. Τώρα, για κάποια περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν και ήδη οι πολίτες να τα διαχειριστούν, να μην επιβαρύνεται το ΕΚΑΒ. Έτσι, το ΕΚΑΒ έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, ένα επιτελικό ρόλο για κρίσιμα περιστατικά, έτσι. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω τώρα τι γίνεται με την λειτουργία των κέντρων υγείας στο Λιγουριό και στο Κρανίδι, δεδομένου ότι οι δομές αυτές ακόμη διαχειρίζονται από εσάς σε δύο τομείς, διοίκηση και οικονομικά, έτσι δεν είναι? Καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί δεν το έχουμε τονίσει, στα κέντρα υγείας Λιγουριού και Κρανιδίου, στους γιατρούς μας, στους νοσηλευτές μας, στο παραγιατρικό προσωπικό, που πραγματικά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, συνδράμουν. Από το 2015 τα κέντρα υγείας Λιγουριού εντάσσονται πλήρως στην. Και Κρανιδίου, βέβαια. Ναι. Στην 6η υγειονομική περιφέρεια. Μέχρι τότε διοικητικά και οικονομικά τα συνδράμουμε εμείς. Είμαστε μια αγαστή συνεργασία. Προσωπικό υπάρχει? Προσωπικό, κοιτάξτε, πάντα εμείς αναζητούμε περισσότερο προσωπικό. Σταδιακά θα γίνει ομαλοποίηση και ενδεχομένως κάποιες επιστροφές προσωπικού που είναι σε άλλες υπηρεσίες που συνδράμουν, ώστε να γίνει μια ομαλή μετάβαση. Δηλαδή τώρα κάποιοι γιατροί από αυτά τα κέντρα προσφέρουν υπηρεσίες και στο νοσοκομείο Ναυπλίου, ας πούμε? Όντως συμβαίνει αυτό. Εξειδικευμένοι γιατροί των κέντρων υγείας Λιγουριού συνδράμουν και το νοσοκομείο μας, αλλά και το Κρανίδι σε κάποιες εφημερίες που χρειάζονται. Έχουμε την τύχη να έχουμε εξαίρετους γιατρούς στο κέντρο υγείας Λιγουριού και στο Κρανίδι, που μας βοηθάνε ποικιλό τρόπος. Μάλιστα. Και είμαστε. Ομαλοποίηση, πιστεύετε? Σταδιακά, ναι, και στο προσωπικό, σε παραϊατρικό προσωπικό που μας συνδράμουν εμάς. Βέβαια και εμείς συνδράμουμε τα κέντρα υγείας Λιγουριού με δικό μας προσωπικό. Όταν χρειαστεί. Είμαστε στα πλαίσια συνεργασίας. Βέβαια, σταδιακά ευελπιστούμε να γίνει μια ομαλοποίηση. Αναμένετε κάποια πρόληψη προσωπικού, κάτι άλλο? Κοιτάξτε, αυτές είναι αποφάσεις που έρχονται κεντρικά. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για μετατάξεις και μετακινήσεις προσωπικού από άλλες υπηρεσίες υγειονομικές που πλέον έχει αλλάξει και παλιά υπήρχε μια πάγωμα των μετακινήσεων και των μετατάξεων. Έχει αρθεί αυτό και μπορεί να γίνει και εξετάζουμε κάποιες περιπτώσεις τέτοιες. Φαντάζομαι ότι εσείς θα διεκδικήσετε όπως και να έχει. Πάντα διεκδικούμε. Παρά τις δεσμεύσεις, δεν πήραν όλοι οι αστυνομικοί υπάλληλοι το επίδομα των 500 ευρώ, δήλωσε ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αργολίδας Γιώργος Παθεοφάνης και τόνισε ότι μόνο το 1/5 των συναδέλφων του το δικαιούνται και το πήραν.
και οι αστυνομικοί θα πάρουν από το πρωτογενές πλεόνασμα αυτή την οικονομική βοήθεια των 500 ευρώ που όπως έχουν πάρει και άλλοι κλάδοι. Ήδη έχει ξεκινήσει και καταβάλλεται από την Παρασκευή. Όσοι συνάδελφοι έχουν μειχτές αποδοχές τον Ιανουάριο του 2014 έως 1.500 ευρώ, αυτοί θα πάρουν ολόκληρο το επίδομα 1.500 ευρώ. Όσοι έχουν 500 ευρώ. Όσοι έχουν αποδοχές έως 1.542 ευρώ, θα αφαιρείται για κάθε 1 ευρώ παραπάνω 12 ευρώ. Βέβαια, από ό,τι με ενημερώσαν οι συνάδελφοι, οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν πάρει ήδη τα χρήματα, αλλά υπάρχει και κάποιο πρόβλημα, ειδικά με τους συναδέλφους που έχουν καταταγεί στην ελληνική αστυνομία το 1998. Επειδή σε αυτοί έχουν μια μισθολογική προαγωγή, έχει γίνει κάποιο μπέρδεμα και δεν έχουν λάβει τα χρήματα. Καθώς, που έχουν καταταγεί στην ελληνική αστυνομία το 1998, γιατί έχουν πάρει μια πληστολογική προαγωγή, η οποία πρέπει να την είχαν πάρει από τον Οκτώβριο του 2013, αλλά τελικά την πήραν τον Μάρτιο του 2014 και έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός της βεβαίωσης αποδοχών. Ήδη είναι ενήμερη η Ομοσπονδία μας και θα παρέμβει με σχετικό έγγραφο. Καθώς επίσης και κάποιοι από τους συναδέλφους που έχουν κάτω από 1.542 ευρώ και δικαιούνται το επίδομα, βέβαια μειωμένο, και κάποιοι από αυτούς έχουν κάποιο πρόβλημα. Πιστεύω πως αν δεν το λύσει το πρόβλημα απευθείας η Ομοσπονδία, ίσως θα πρέπει να κάνουν μια αίτηση πως δικαιούνται το επίδομα και δεν το έχουν λάβει, ώστε να γίνει πάλι επανεξέταση του αιτήματός τους. Μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, δεν γνωρίζουμε επακριβώς, ας πούμε, για να το πάρουν και αυτοί. Μάλιστα. Όπως και να είναι, είναι ένα βοήθημα. Στις δύσκολες μέρες που ζούμε, όντως είναι ένα βοήθημα και αυτό θα έπρεπε να το έχουν λάβει και οι υπόλοιποι αστυνομικοί, γιατί όπως ξέρετε καλά, η υπόσχεση ήταν πως θα το λάμβανε όλο το ένστολο αστυνομικό προσωπικό. Γιατί πρωτογενές πλεόνασμα όντως υπήρχε, και αφού από τη στιγμή που υπήρχε πρωτογενές πλεόνασμα και υπήρχε και η υπόσχεση πως θα το λάβουν όλοι οι ένστολοι, και έπρεπε η πολιτεία να κάνει το χρέος της και να το δώσει σε όλους. Γιατί όταν υπόσχεσαι κάτι, το υπόσχεσαι. Δεν λες από τη μία μέρα αυτά και την άλλη μέρα λες άλλα, γιατί οι συνάδελφοι όντως το περιμένανε και υπάρχει μεγάλη απογοήτευση και πικρία σε αυτούς που δεν το έλαβαν. Χαμόγελο αισιοδοξίας αποτέλεσε για τον εμπορικό κόσμο του Άργου στο δεκαήμερο προσφορών του Μαΐου, αφού οι καταναλωτές επωφελήθηκαν των χαμηλών τιμών και επισκέφθηκαν τα μαγαζιά, δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άργους Αντώνης Καλοθέου. Έληξε το δεκαήμερο προσφορών που ήταν τις αρχές του Μάιου, όπως είχαμε πει. Τα αποτελέσματα είναι διάφορα, τι εννοώ, ανάλογα στα καταστήματα. Άλλοι πήγανε καλά, άλλοι το ίδιο με την αντίστοιχη εποχή, ας πούμε, με την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή μια κατάσταση μέτρια μπορώ να τη χαρακτηρίσω προς το καλό. Έδειξε ο κόσμος ότι πραγματικά εκμεταλλεύτηκε αυτό το δεκαήμερο και ό,τι ανάγκες και ό,τι χρειάζονται βάση επτώσει, φρόντισε ώστε να εκμεταλλευτεί τις προσφορές του δεκαήμερου. Ευχαριστημένοι μπορώ να πω οι συνάδελφοι ήταν, ναι. Ευτυχώς. Ναι, στην αισιοδοξία που είναι αυτές τις μέρες που περνάμε, βάση επτώσει. Το θέμα είναι και τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Τα καταστήματα φυσικά είναι εφοδιασμένα πλήρως, όπως έχουμε πει και πριν και άλλοτε, και θα πρέπει οι καταναλωτές να προτιμούν τα καταστήματα της περιοχής τους, το Άργο συγκεκριμένα, και ελπίζουμε να πάνε καλά προς το καλύτερο. Υπάρχουν αυτόν τον καιρό καλές τιμές στα καταστήματα? Οι τιμές πάντα είναι καλές και πάντα οι προσφορές, εκείνο που θέλω να τονίσω, συνεχίζονται στο ράφι των καταστημάτων όλη τη διάρκεια του έτους. Είναι τα προϊόντα της προηγούμενης σεζόν, τα οποία λίγο πολύ όλα τα καταστήματα σε διάφορα κόρνερ στο κατάστημα υπάρχουν. Συνεχίζουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Άρα είναι μια ευκαιρία να πάρουμε κάτι για να το έχουμε. Εκτός από τα τρέχοντα, φυσικά, έτσι, τα οποία εκεί πάντα γίνεται στον πελάτη μια καλύτερη τιμή,
και στα προϊόντα με μεγαλύτερη έκπτωση, δηλαδή τα προϊόντα πρόσφορας. Στα περισσότερα καταστήματα, όπως είπα, υπάρχουν όλη τη διάρκεια του έτους, οπότε μπορούν να τα εκμεταλλευτούν και να ψωνίσουν είτε τα τρέχοντα είτε τις προηγούμενες σεζόν σε ακόμα καλύτερη τιμή, σε προσφορά δηλαδή. Με πρωτοβουλία της ΟΝΕΔΑ Αργολίδας, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αργολίδας ουσιαστική εκδήλωση με θέμα την ανάπτυξη στην Αργολίδα του αθλητικού τουρισμού. Ουσιαστικές ήταν οι τοποθετήσεις τόσο του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού, όσο και του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Κριεμάνδη. Σήμερα βρεθήκαμε στο Επιμελητήριο Άργους, προσκεκλημένη της ΟΝΕΔΑ Αργολίδος, σε μια εκδήλωση με θέμα τον αθλητικό τουρισμό. Θεωρώ ότι οι πολιτικές νεολαίες δεν είναι για να κλείνουν πανεπιστήμια, για να κλείνουν δρόμους και μόνο να διαμαρτύρονται. Οι πολιτικές νεολαίες οφείλουμε να βγούμε μπροστά και να ανοίξουμε νέους δρόμους. Να βρούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία θα μας κάνουν καλύτερους και θα οδηγήσουν μπροστά την κοινωνία μας. Έτσι και εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να αναδείξουμε ένα σημαντικό ζήτημα, ένα κλάδο του τουρισμού που είναι ο αθλητικός τουρισμός, να τον αναλύσουμε, φέρνοντας εδώ, κατά την άποψή μου, τους καλύτερους ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν αυτό. Καταρχάς είμαι χαρούμενος που ήμουν εδώ πέρα στο Άργος, γιατί εδώ έχουν γίνει πραγματικότητα ορισμένα από αυτά που συζητάμε για τον αθλητικό τουρισμό. Και ο Διομήδης Άργους με τις επιτυχίες σου και με τις προσπάθειες που έχουν γίνει και ο Μαραθώνιος του Ναυπλίου. Αλλά και νομίζω και χάρη στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κ. Ανδριανός, αυτά τα πράγματα βρίσκουν πεδίο δράσης και νομίζω αποτελέσουν βοηθήματα για την τοπική κοινωνία. Ο αθλητικός τουρισμός είναι μια τεράστια βιομηχανία που παραμένει σε ένα μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη στη χώρα μας, αλλά νομίζω δίνονται αυτή τη στιγμή δυνατότητες στις τοπικές κοινωνίες να κινηθούν και να δημιουργήσουν ωφέλη για όλους. Όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά για όλους. Όταν έρχεται τουρισμός από όλα τα μέρη του κόσμου, αυτοί οι τουρίστες χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις, χρησιμοποιούν ξενοδοχεία, εστιατόρια, ψωνίζουν από τα καταστήματα και δημιουργούν πλούτο στις τοπικές κοινωνίες. Γίνεται μια πολύ σημαντική εκδήλωση που αφορά τον αθλητικό τουρισμό και όχι μόνο. Δηλαδή έχει επεκταθεί το θέμα γενικότερα στα ζητήματα της οργάνωσης μεγάλων αθλητικών γεγονότων, τα οποία μπορούν να επιφέρουν, να έχουν θετικές δηλαδή οικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Έχουμε καλούς ομιλητές και έμπειρους πάνω σε αυτό, αλλά περισσότερο θα ήθελα να τονίσω τη μεγάλη σημασία που έχει δώσει το Υπουργείο και ιδιαίτερα ο Υπουργός ο κύριος Ανδριανός, πολιτισμού και αθλητισμού, και την άριστη συνεργασία την οποία έχουμε μέχρι τώρα με τον κύριο Ανδριανό. Πιστεύω ότι μπορεί να ωφελήσει αυτή η συνεργασία τόσο το Πανεπιστήμιο, γιατί εγώ μιλώ εκ μέρους του Πανεπιστημίου, όσο και το Υπουργείο, διότι μπορούμε να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία μαζί, να κάνουμε τα πράγματα πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά και αυτό να βοηθήσει ακόμα και την τοπική κοινωνία. Ο θεματικός τουρισμός είναι το αύριο της ανάπτυξης και η προοπτική του τουρισμού. Πρέπει όλοι να ρίξουμε το βάρος στο θεματικό τουρισμό, είτε είναι θρησκευτικός, είτε είναι συνεδριακός, είτε είναι αθλητικός τουρισμός. Πρέπει να αξιοποιήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες που έχουμε τόσο για την εθνική οικονομία όσο και για τις τοπικές οικονομίες, τοπικές κοινωνίες. Και θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η μερίδα που διοργανώσαμε σήμερα με αυτό το θέμα, με τους άξιους ομιλητές που μας τίμησαν, όπως ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κ. Καπράλος, ο καθηγητής ο κ. Κριεμάδης, ο οποίος, με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ στενά, γιατί το τμήμα του είναι αρμόδιο για το οργανωτικό πλαίσιο όλων αυτών των δραστηριοτήτων εδώ στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, και μάλιστα ως καταγόμενος και από την Αργολίδα έχει κάθε λόγο, έτσι έναν ακόμα μάλλον λόγο παραπάνω για να μας στηρίξει. Ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχουμε υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προγραμματική σύμβαση, συνεργαζόμαστε λοιπόν με στόχο την ανάπτυξη και του αθλητικού τουρισμού, αφού δούμε όλες αυτές τις δυνατότητες μέσα σε ένα στρατηγικό πλαίσιο δράσης. Πραγματικά αυτό το πεδίο δράσης μπορεί να φέρει και νέες θέσεις δουλειάς, γιατί πραγματικά
τα πλεονεκτήματα της χώρας μας είναι πολλά και στον θαλάσσιο αθλητισμό. Είδατε τι έγινε καταρχήν με τον μαραθώνιο στον Ναύπλιον. Επομένως, εάν όλα αυτά τα βάλουμε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο, με σχεδιασμό, με καλή προετοιμασία, μπορούμε πράγματι να δώσουμε μια νέα όθηση και μια νέα προοπτική στην ανάπτυξη του τόπου μας και συγκεκριμένα στον τουρισμό. Οι ομιλητές μας ανέλησαν από κάθε άποψη. Έπιασαν το θέμα από με κάθε πιθανό τρόπο, το πώς μπορούμε με τον αθλητικό τουρισμό να δημιουργήσουμε ένα πυλώνα ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή μας. Πολύ σημαντικό νομίζω και με τα παραδείγματα που ανέπτυξαν για άλλες περιοχές, νομίζω ότι είναι μπούσουλας κατά έναν τρόπο. Βέβαια και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να... ακούσαμε για άλλες περιοχές, θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να δημιουργηθεί και στην περιοχή μας να υπάρξει ανάλογη πορεία. Με το σύνθημα «Καλή Ανάσταση στους Έλληνες και την Πατρίδα», υποψήφιος ευρωβουλευτής Λαός Κώστας Αϊβαλιώτης έδωσε το στίγμα της δικής του πραγματικότητας για τη χώρα και τους πολίτες και του ζήτησε να ψηφίσουν σωστά, ενώ έδωσε δύο ουσιαστικές οικονομικές ειδήσεις που απασχολούν μεγάλο μέρος πολιτών. Ζήτησε την ψήφο των πολιτών της Πελοποννήσου για τις ευρωεκλογές και το δικαίωμα να διεκδικήσει για τα οικονομικά και τα εθνικά θέματα της χώρας. Άλλωστε είναι γνωστό το ταπεραμέντο της διεκδίκησης του Κώστα Αϊβαλιώτη από τις εκπομπές του στο RTV. Μετά από 15 χρόνια εμπειρία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω ότι πήγα το 1993 στις Βρυξέλλες και δούλεψα και στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο. Αφού βαρέθηκα να βλέπω ανίκανους, χαζούς, χάχες και τουρίστες να πηγαίνουν στις Βρυξέλλες και βέβαια ορισμένους σημαντικούς όπως είναι ο Σταύρος Τσαφάκος για παράδειγμα, που ήταν άριστος ευρωβουλευτής και μεγάλη προσωπικότητα, είναι σήμερα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό δεν μου απαγορεύει να αναγνωρίσω πόσο μεγάλος ευρωβουλευτής και προσωπικότητα είναι ο Τσαφάκος, έτσι. Αλλά βλέποντας πάρα πολλούς ανίκανους να πάνε στις Βρυξέλλες, αποφάσισα να επιτέλους να βάλω υποψηφιότητα και να μπορέσω, αν μου δώσει ο κόσμος τη δύναμη, να αγωνιστώ για τον μη προνομιούχο, για τον φουκαρά, για αυτόν που δεν μπορεί, για αυτόν που έχει βαρεθεί να βλέπει τους ίδιους και τους ίδιους και έχει βαρεθεί να τρώει σφαλιάρες η Ελλάδα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανείς να μην αντιδρά. Μάλιστα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορεί τελικά ο Έλληνας πολίτης να διεκδικήσει, ευρωβουλευτής, να διεκδικήσει ισότιμα για τους Έλληνες πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αυτό είναι αδύνατο σε αυτή τη φάση. Αν είναι αποφασισμένος μπορεί, αν είναι ανίκανος και άσχετος δεν μπορεί. Τόσα χρόνια έχουμε βαρεθεί να στέλνουμε στις Βρυξέλλες να ψηφίζει, δηλαδή ο κόσμος κόμματα τα οποία βάζουν υποψήφιους ευρωβουλευτές που είναι ανίκανοι, τσανακογλύφτες, γλύφτες των αρχηγών. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Μπορεί να σας φαίνονται σκληρά αυτά που λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μετά από 20 χρόνια που είμαι στις Βρυξέλλες, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω δει πάρα πολύ ανίκανους ανθρώπους να πηγαίνουν επάνω. Αν μας αρέσει αυτή η Ελλάδα που ζούμε και αυτή η άσχετη που ζούμε στις Βρυξέλλες, ας συνεχίσουμε να τους ξαναστέλνουμε. Επειδή όμως η Ελλάδα που ζούμε δεν μας αρέσει, επειδή επιτέλους πρέπει κάποιος να αντιδράσει, κάποιος που ξέρει και μπορεί, γι' αυτό λέω στον κόσμο ότι οι μιζέριες, οι γρήμιες και η αγανάκτηση, είμαι χρόνια στην πολιτική, έχω βγει δύο φορές βουλευτής, είμαι πρώτος σε ψήφους στο λαό σε όλη την Ελλάδα και αγωνίζομαι. Λέω λοιπόν, επειδή τους έχω όλους στο τηλέφωνο μου όλη μέρα, δεν βάζω γραμματείς και φαρισαίους να απαντάνε για λογαριασμό, μου απαντάω ο ίδιος. Επειδή λοιπόν ακούω γρήμια και μιζέρια, λέω ότι μία λύση υπάρχει, κλωτσιά στο καλάμι. 25 του μηνός ψηφίζουμε και εκλέγουμε αυτούς που μπορούν, τους πεισματάριδες, τους ελληναράδες, αυτούς που μπορούν να πάνε στις Βρυξέλλες και να φωνάξουν. Όλα τα υπόλοιπα τα δοκιμάσαμε. Απέτυχαν. Ό,τι δοκιμάσαμε απέτυχε. Στείλαμε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, στείλαμε Αριστερά. Δείτε τι ψηφίσατε στην Ευρωβουλή. Δείτε ψηφοφορίες που βγάζω στην τηλεόραση. Αύριο θα είμαι, ας πούμε, σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό το βράδυ στο Sky. Δείτε τι ψηφίσαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές επάνω για την Τουρκία. Υπάρχει Έλληνας ευρωβουλευτής που ψήφισε να παραμείνει ο στρατός κατοχής στην Κύπρο. Μάλιστα υπάρχει. Υπάρχει Έλληνας ευρωβουλευτής που ψήφισε να δίνονται λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δωρεάν στους Τουρκοκυπρίους. Μάλιστα υπάρχει. Υπάρχουν Έλληνες ευρωβουλευτές που ψήφισαν να διατηρηθεί η απειλή πολέμου της Τουρκίας κατά της Ελλάδος. Βεβαίως και υπάρχουν τέτοιοι ανεκδίγητοι Έλληνες ευρωβουλευτές. Αυτοί οι Έλληνες ευρωβουλευτές θα ανακοινωθούν αύριο από μένα με κόμματα και ονόματα. Για να ακούσει ο κόσμος ότι κάποιοι αγωνιζόμασταν και παλεύαμε και κάποιοι άλλοι ήταν αδιάφοροι, ανίκανοι, άσχετοι. Μην ψηφίζετε, αυτό είναι το μήνυμά μου στον κόσμο, κύριε Κουπέλη, μην ψηφίζετε άλλο ανίκανους, άσχετους και χαζούς. Δεν αντέχει η Ελλάδα άλλα πίτουρα στην πλάτη της. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω, προτάσετε στην ατζέντα τα εθνικά μας θέματα και φυσικά και ο Γιώργος Καρατζαφέρης πονάει για αυτά, είναι γεγονός, το γνωρίζουμε.
Άρα λοιπόν θέτεται βασικά ψηλά στην ατζέντα τα εθνικά μας θέματα, κύριε Βαλιώτη, για την διεκδίκηση στην Ευρωβουλή. Και τα οικονομικά. Θα σας βγάλω δύο ειδήσεις, επειδή εμένα δεν αρέσει να κάνω ρεκλάμα και φιγούρα του εαυτού μου, θέλω να βοηθάω τον κόσμο. Αυτό κάνω για τις εκπομπές που έχω στο ΑΡΤ. Χαράτσι, λέω στον κόσμο μας ακούει, ξέρω την εκπομπή σας την ακούνε χιλιάδες Έλληνες και το κανάλι σας. Ευχαριστούμε. Αυτή τη στιγμή μπορεί ο Έλληνας που του κόψανε το ρεύμα επειδή δεν πλήρωσε το χαράτσι να διεκδικήσει ένα χιλιάρικο αποζημίωση. Έκανα προσφυγή το 2011 στις Βρυξέλλες, την κέρδισα. Δεν κόβουν πλέον στους Έλληνες το ρεύμα όταν δεν πληρώνουν το χαράτσι και επιπλέον η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει 1000 ευρώ αποζημίωση. Ας αφήσουν όνομα και τηλέφωνο στο σταθμό σας και δωρεάν θα τους εξυπηρετήσουμε. Δεν παίρνουμε αμοιβές. Πολύ ουσιαστικό αυτό. Έτσι, δεύτερον, συντάξεις. Ξέρω ότι στην περιφέρειά σας, γιατί παίρνω πολλά τηλέφωνα από το Άργος, από τον Άφλιο, έχω πήξει στα τηλέφωνα, υπάρχουν πολλές άγαμες θυγατέρες και άγαμη γη. Αυτό που λέει το Υπουργείο Οικονομικών περιπαικτικά, τους λέει τα γεροντοπαλίκαρα και γεροντοκόρες. Εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Είδατε τι όρο χρησιμοποίησα. Άγαμες θυγατέρες και άγαμη γη. Αυτοί οι άνθρωποι χάσανε τους γονείς τους και δεν έχουν παντρευτεί. Έμειναν άγαμοι. Mm-hmm. Δικαιούνται από την κοινοτική νομοθεσία σύνταξη 720 ευρώ αναδρομικά από 1η-1η του 2013, από πέρσι. Όποιος θέλει αφήνει όνομα και τηλέφωνο, δωρεάν τον καθοδηγούμε για να πάρει τη σύνταξη. Έχει συγκεκριμένες ηλικίες, κύριε Βαλιώτη, μια και το λέτε. Όποιος έχει συμπληρώσει το 57ο δικαιούται αυτή τη συντάξη, κύριε Βουτέλη. Να τον βοηθήσουμε δωρεάν, χωρίς να ζητάμε την ψήφο. Ας κάνει ό,τι θέλει ο Έλληνας. Εμείς λέμε ότι αγωνιζόμαστε για το φουκαρά. Όλοι οι υπόλοιποι βάζουν τις γραβάτες και τα κοστούμια και οι κυρίες που είναι υποψήφιες, που δεν τις ήξερε τόσο καιρό κανείς. Βλέπω ορισμένες κυρίες που είναι υποψήφιες ευρωβουλευτήνες και τόσα χρόνια δεν τις είχαμε ακούσει. Ή κάποιους άλλους κυρίους το ίδιο. Αυτοί λοιπόν πάνε στα πάνελ και κάνουν φιγούρα. Εγώ λέω χρηστικά πράγματα. Όποιος θέλει αφήνει όνομα και τηλέφωνο και τον βοηθάμε δωρεάν, δεν με ενδιαφέρει τι ψηφίζει. Πολύ ουσιαστική η παρέμβασή σας. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι και να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία μας. Ναι, εγώ θέλω να ευχηθώ καλή ανάσταση στους Έλληνες. Πέρασε το Πάσχα, αλλά ανάσταση δεν είδαμε. Καλή ανάσταση στην Ελλάδα, καλή ανάσταση στους Έλληνες και καλή λευτεριά με την ψήφο μας. Ας μην ψηφίζουμε επιτέλους ό,τι θέλουν οι ξένοι, ας ψηφίσουμε αυτό που συμφέρει την Ελλάδα. Να στείλουμε λοιπόν Έλληνες στις Βρυξέλλες, Ελληναράδες, γιατί η Ελλάδα επιτέλους πρέπει να ανοίξει στους Έλληνες. Η εμπειρία μου στα αυτοδιοικητικά και η θέλησή μου να προσφέρω με οδήγησαν να θέσω την υποψηφιότητά μου ως περιφερειακό σύμβουλο για την Πελοπόννησο με τον ανεξάρτητο συνδυασμό του Γιώργου Δέδε. Επιπλέον, οι κοινές αντιλήψεις μου περί εντυμότητα στον πολιτικό βίο με τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Πουλά με έκαναν να αγωνίζομαι μαζί του για το καλό του τόπου, δήλωσε ο Κώστας Καρκάσουλας και κάλεσε τους ψηφοφόρους να τιμήσουν με την ψήφο τους το συνδυασμό τους. Από τα έδρανα του Δήμου, πότε στην συμπολίτευση και πότε στην αντιπολίτευση, στο κάλεσμα του Γιώργου του Δέδε και φυσικά του υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη του Ανδρέα του Πουλά, είμαι παρόν. Ήμουν παρόν με τον Ανδρέα ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή και αυτή τη στιγμή που συζητάμε είμαι μαζί του για να βοηθήσω κι εγώ σε αυτό το δύσκολο, ας το πούμε, εγχείρημα που γίνεται από την πλευρά τόσο του Γιώργου του Δέδε όσο και του Ανδρέα του Πουλά. Τα αυτοδιοικητικά, πώς αυτό δεν επενδύσατε, κύριε Δέδε? Πόσο δύσκολο είναι και πόσο διαφορετικό, αν θέλετε, ο Δήμος και η Περιφέρεια? Ή έχουν εντάξει όπως την πορεία της συμβολής του καθενός του? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκλεισα 8 χρόνια στο Δήμο, 4 χρόνια ως συμπολίτευση και 4 ως αντιπολίτευση. Τα 2 χρόνια ήμουν αντιδήμαρχος στον πρώην Δήμο Άργους. Κοιτάξτε να δείτε, με τον κύριο Μπούρη τότε και μετά με τον κύριο αναγνώστου ως την αντιπολίτευση και φυσικά ανεξαρτητοποιήθηκα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε, ο Δήμος Άργους Μυκηνών πλέον απαιτεί, έχει άλλα προβλήματα και φυσικά χρειάζεται τρέξιμο για να μπορέσεις να τα λύσεις και να δίνεις λύσεις καθημερινά στους πολίτες. Η περιφέρεια τώρα είναι ένα άλλο εγχείρημα, το οποίο φυσικά θα προσπαθήσω με τις δυνάμεις και με την εμπειρία που έχω αποκτήσει όλο αυτό το διάστημα στο Δήμο να μπορέσω να βοηθήσω στην προσπάθεια αυτή που κάνει τόσο ο Γιώργος ο Δέδες όσο και ο Ανδρέας ο Πουλάς. Το σημαντικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι έχουμε αφήσει όλη μας την κομματική μας κούφια στην άκρη και προσπαθούμε αυτοδιοικητικά κυρίως να δώσουμε λύσεις στην περιφέρεια και κατ' επέκταση στους Δήμους. Διότι ξέρετε, όταν βοηθάει η περιφέρεια, όταν διαχειρίζεται η περιφέρεια πράγματα, επί της ουσίας τι γίνεται, αναδιανέμονται στους Δήμους και από εκεί γίνονται πράγματα και γίνονται έργα για τους συμπολίτες μας.
Όμως, κυρία Κουρτέλη, αυτό που έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία και αυτό που πάντα προσπαθούσα και προσπαθώ να υπηρετήσω είναι ο πολίτης. Είναι ο πολίτης και η καθημερινότητά του. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε λύσεις και κυρίως σήμερα σε μια εποχή που στενάζουν οι πάντες. Κοιτάξτε να δείτε. Χρειάζεται πάρα πολύ νερό για το μέλλον, διότι υπάρχει πολύ πολύ ξηρασία. Μεταφορικά το λέω αυτό, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες διεξόδους στους συμπολίτες μας για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Και αυτό βέβαια, η δική μου η άποψη είναι ότι δεν γίνεται με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο ενισχύοντας όσο το δυνατόν περισσότερο έργα υποδομής και έργα που άπτονται της κοινωνίας. Δηλαδή, όσο το δυνατόν να δώσουμε βάρος σε κοινωνικές δράσεις. Βεβαίως είναι σημαντικός ο τομέας της κοινωνικής μέρημνας, διότι όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας τόσο από την πλευρά της περιφέρειας και κατεβαίνοντας προς τα κάτω στους Δήμους, τόσο δύναμη δίνουμε στους συμπολίτες μας για να ξεπεράσουν αυτό το γολγοθά, να ξεπεράσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την κρίση. Κοιτάξτε, μια χαρακτηρισμένη με κάποιο σύστημα, ενδεχομένως, ζητούν το διαφορετικό, τι σε αυτή τα μήνυματα που έρχονται. Κοιτάξτε να δείτε. Το μόνο σίγουρο είναι το εξής. Αυτό που βιώνω σήμερα, αυτό που βιώνω από όλη αυτή την περιοδία που κάνουμε καθημερινά, έχουμε γυρίσει όλη την Αργολίδα, δεν το έχω ξαναζήσει. Δεν το έχω ξαναζήσει. Αυτή η αποδοχή που έχει τόσο το ψηφοδέλτιο του Γιώργου του Δέδε, αλλά και κυρίως ο Ανδρέας Οπουλάς. Ο Ανδρέας Οπουλάς με την καθαρότητα που έχει, με αυτό που το εισπράττει ο κόσμος, αλλά και όλα τα παιδιά του ψηφοδελτίου. Ακούστε, κυρία Κουρτέλη, εμείς την επόμενη μέρα έχουμε δουλειά. Εμείς την επόμενη μέρα θα πάμε για δουλειά. Εάν κερδίσουμε, έχει καλώς, θα ρηχτούμε στη δουλειά για να βοηθήσουμε να πάει όσο δυνατόν καλύτερα η περιφέρεια και κατ' επέκταση η Δήμη. Εμείς την επόμενη μέρα έχουμε δουλειά να κάνουμε. Είμαστε οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό έχει περάσει προς τον κόσμο. Δηλαδή, το ότι δεν είστε επαγγελματίες της πολιτικής. Σαφώς και δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής, γιατί ερχόμαστε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, αλλά κυρίως το ψηφοδέλτιο, αλλά και τον Αντρέα. Και πιστεύω και τον Γιώργο του Δέδε. Μηχανικός είναι, δουλειά είχε όλα αυτά τα χρόνια. Γίνεται μια συνάντηση. Είναι ένα σταυροδρόμι σήμερα η περιφέρεια που τι κάνουμε. Συναντιόμαστε όλοι εμείς γιατί. Για να βοηθήσουμε, για να προσφέρουμε. Και να σας πω και κάτι. Σήμερα αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος και αυτό που εισπράττουμε είναι χρειάζεται ταπεινότητα. Και εμείς είμαστε άνθρωποι όλοι της διπλανής πόρτας. Ο καθένας έχει δείξει τα δείγματα γραφής του μέσα από την κοινωνικότητά του αλλά και την επαγγελματική του πορεία. Άρα λοιπόν ο κόσμος μας γνωρίζει, ξέρει και γι' αυτό και όλο αυτό το εισπράττουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται σε όλα αυτά τα χωριά που πάμε και σε όλους αυτούς τους πρώην Δήμους. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Εγώ το είχα. Καλείτε τον κόσμο να το αποδώσει και στην κάλπη. Σαφώς. Εγώ έχω ένα πράγμα να πω. Απαιτούνται άλλα μυαλά στην πολιτική και φυσικά διαφορετική αφήγηση για την προοπτική αυτής της περιφέρειας. Εγώ αυτό έχω να πω στον κόσμο και κυρίως να τον καλέσω να έρθουν την Τετάρτη στο εργατικό κέντρο του Ναυπλίου για να ακούσουν τόσο τον Γιώργο τον Δέδε όσο και τον Ανδρέα τον Πουλά, έτσι ώστε να γίνει και η παρουσίαση του ψηφοδελτίου και να μας γνωρίσουν. Τετάρτη λοιπόν, 14 Μαΐου, ώρα 8, στο εργατικό κέντρο του Ναυπλίου. Σας περιμένουμε όλους για να μας παρακολουθήσετε και να μας μάθετε. Εγκαινιάστηκε το Σάββατο το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Λιγουργίου το εκλογικό κέντρο του συνδυασμού Νέα Αντίληψη του ΝΙΝ και υποψήφιου Δημάρχου Επιδαύρου Κώστα Γκάτζιου. Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό που γίνεται κατά τα εγγένεια εκλογικού κέντρου, τον λόγο πήρε ο ΝΙΝ και υποψήφιος δήμαρχος Επιδαύρου Κώστας Γκάτζιος, ο οποίος απίθυνε χαιρετισμό στους πολλούς παρευρισκόμενους δημότες Επιδαύρου και παρουσίασε τους 65 υποψηφίους δημοτικούς του συμβούλους και συνεργάτες του, όπως ο ίδιος τους αποκαλεί. Στην συνέχεια, οι συνεργάτες του ετοίμασαν μια έκπληξη, αφού σε προτζέκτορα παρουσίασαν την εκπομπή που είχε κάνει ο Κώστας Γκάτζιος στην DR τηλεόραση, όπου μίλησε για όλα και καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους.
Στο πλαίσιο των περιοδιών του στην Αργολίδα, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Οδυσσέας Βουδούρης και ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Γαβρίλος επισκέφθηκαν την πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπλίου, όπου συνομίλησαν με τον διοικητή της υπηρεσίας και τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστών Αργολίδας και ενημερώθηκαν για τα προβλήματα που υπάρχουν και που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων. Στα πλαίσια των επισκέψεων των υποψηφίων στην πυροσβεστική υπηρεσία, μας έκανε τιμή σήμερα ο κ. Βουδούρης μαζί με τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη κ. Γαβρίλο και άλλους υποψηφίους να επισκεφθεί την υπηρεσία και να ακούσει, θα έλεγα, μεγάλη προσοχή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο το σώμα και όσο και ο νομός Αργολίδος. Μας δήλωσε ότι είναι γνώση των προβλημάτων και ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατόν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στο μέτρο δυνατού πάντα. Υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα υπάρχουν και υπάρχουν και θα υπάρχουν, όπως ξέρετε. Το βασικό πρόβλημα του νομού, τα βασικά προβλήματα είναι τα δύο πυροσβεστικά κλιμάκια που έχουμε, του Κρανιδίου και της Τριζινίας, οι οποία έχουν κάποια έλλειψη προσωπικού, μόνιμου προσωπικού. Βέβαια, εμείς έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις και θα σκέφτεσαι και με το διοικητή της υπηρεσίας και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώβα, για να τα κενά αυτά να καλυφθούν. Το σημαντικό πρόβλημα που έχουμε στην υπηρεσία Ναυπλίου είναι το κτηριακό. Το γνωρίζετε, το ξέρετε. Πλέον έχει γίνει παράδοση. Κάθε φορά που τα λέμε τα ίδια. Το κτίριο παραμένει εδώ και ελπίζουμε τώρα στη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, όποιος θα εκλεγεί αυτός και με τον Δήμαρχο, να βρούμε μια λύση, να δρομολογηθεί η μεταστέγαση της υπηρεσίας. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Να ακούς τη γη σου. Να ξέρεις ποιο σπόρος κάνει. Ποια τροφή. Ποια φροντίδα. Να είσαι μηχανικός κάποιες μέρες. Και γιατρός κάποιες νύχτες. Να καταλαβαίνεις την τεχνολογία με την ευκολία των παιδιών σου και τα σημάδια του καιρού με τη σοφία του πατέρα σου. Να σε βρίσκουν όρθιο τα ξημερώματα, όρθιο και οι δυσκολίες. Και πάνω απ' όλα να φτιάχνεις ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είναι πολλά αυτά που ξέρεις. Όσο για αυτά που αναρωτιέσαι. Σε ποιον πρέπει να διαθέσεις αυτό που έφτιαξες. Ποια στιγμή και με ποιο αντίτιμο. Ποιοι θα είναι δίπλα σου στη δύσκολη χρονιά. Γι' αυτά υπάρχει η Τράπεζα Πειραιός. Και σήμερα μπορεί να εξασφαλίσει εσένα και αυτά που παράγεις. Με τη Συμβολιακή Τραπεζική και τη Συμβολιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία. Τράπεζα Πειραιός. Σταθερή. Γιατί κινείται. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας πλέον δεν είναι ο παλιός μπελάς. Χωρίς καθυστέρηση, με την ελάχιστη αναμονή. Προγραμματισμένα ραντεβού με γνώμονα τη δική σας και μόνο διευκόλυνση. Με υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να αποφεύγονται πρόστιμα και καθυστερήσεις. Σε έναν άνετο χώρο αναμονής με έκθεση αυτοκινήτων εποχής, καφετέρια και ίντερνετ. Με φιλική εξυπηρέτηση πάντα προς τον πελάτη. Ιδιωτικό κτεό Ταραντήλης Παναγιώτης.
επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία και μοτοσυκλέτες. Διεύθυνση, 3ο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύγου στο Άργος. Ωράριο λειτουργίας, καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Αντζη Κοκόνη, Artistic Hair Design. Λαμπερά, υπέροχα μαλλιά. Ζήσε την εμπειρία. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Νάφλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Ευρώπη στην αρχαία Ελλάδα έλεγαν μια όμορφη πριγκίπισσα που την έκλεψε ο Δίας. Σήμερα Ευρώπη λέμε... Την Ήπειρο που ανήκει και η Ελλάδα. Και τι ενώνει τις χώρες της Ευρώπης? Η Ευρωβουλή. Η Ευρωλίγκα. Eurovision. Το Ευρώ. Αυτέν Ευρώ. Αυτέν Ευρώ! Ένα σχολείο με μαθητές που μαθαίνουν σωστά και συστηματικά, μαθαίνουν ξένες γλώσσες και πληροφορική, μαθαίνουν να ερευνούν και να σκέπτονται, μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Με γεύμα και μελέτη στο σχολείο, με αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις, που δίνουν ευκαιρίες στο μαθητή να εργάζεται και να ευτενεργεί, να συνεργάζεται στην ομάδα, να χαίρεται τη δημιουργία, να ανακαλύπτει τη τέχνη, σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, λειτουργικό, ασφαλές και ευχάριστο. Διεκδίκησε και εσύ μία υποτροφία με κατατακτήριες εξετάσεις στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο Ευτενεργό και κέρδισε έκπτωση έως και 80% στα δίδακτρα. Ευτενεργό. Ένα ευρωπαϊκό σχολείο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος ΑΜΕ Αργολίδας γιόρτασε τη γιορτή της μητέρας, προσδίδοντάς της ιδιαίτερη τιμή. Φέτος επιλέγει ο αύριος χώρος του σχολείου του Λάλουκα και η εκδήλωση πλαισιώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Ιδιαίτερη τιμή αξίζουν οι μητέρες των παιδιών με ειδικές δεξιότητες, ιδιαίτερα συγχαρητήρια για την αγάπη, τη φροντίδα, την υπομονή και τη στοργή που μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Έβαζες ψεύτικες φωνές, γελούσες και έκανες πως κλαις, κι εγώ παιδί. Άρε μαμά. Τότε με κράταγες σφιχτά, τώρα κοιτάς από μακριά. Μέσα από τα λόγια να μιλάς, σ' ακούω σαν τώρα είμαι σκάς. Δεν θα σε άνευ κανείς, θα πας στα μέρος, θα φοβείς. Σήμερα γιορτάζουμε τη γιορτή της μητέρας. Βρισκόμαστε σε έναν άλλο χώρο που δεν τον έχετε ξαναδεί. Είναι στο Δημοτικό Σχολείο του Λάλουκα. Εκεί μας παραχώρησαν μία αίθουσα προκειμένου να εξυπηρετηθούμε μέχρι το δικό μας κτίσμα στην Πυργέλα να ετοιμαστεί και να μπούμε μέσα. Θέλω να ευχηθώ σε όλες τις μητέρες του κόσμου χρόνια πολλά, σε αυτές που ζουν, αλλά και αιωνία η μνήμη σε αυτές τις μητέρες που έχουν φύγει από τη ζωή. Μας λείπουν όσο και αν εμείς έχουμε μεγαλώσει.
Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε, ευχαριστώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι μας προβάλλουν τα αιτήματά μας και βρίσκονται πάντα κοντά μας σε όλες τις εκδηλώσεις. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες. Πολλά ήταν τα παιδιά που συμμετείχαν στους αγώνες στίβου των Ακαδημιών του Ναυπλίου και δύο φορέων του Άργους, οι οποίοι διεξήχθησαν την Κυριακή το πρωί στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Ναυπλίου. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να διαγωνίζονται μικρά παιδιά σε αθλήματα και πάνω απ' όλα να αποκτούν αθλητική συνείδηση και φυσικά ένα μετάλλιο ως έπαθλο. Είναι οι αγώνες των Ακαδημιών στίβου. Είναι μια επιβράβευση για τα παιδάκια που είναι όλο το χρόνο κοντά μας. Είναι ένα event, θα δώσουμε σε όλα τα παιδάκια μετάλλιο. Και εκτός από τα σωματεία της Αργολίδας, που όπως είπαμε είναι η ΓΕΑ και η Αργολίδα 2000, είναι και τα σωματεία της Ολυμπιάδας Καλαμάτας, όπως επίσης και από το Άργος, ο Σύνδεσμος Δρομέων Υγείας Αργολίδας. Μάλιστα. Πόσα παιδιά περίπου? Περίπου 180 παιδιά είναι κοντά μας και διαγωνίζονται σε αυτούς τους αγώνες. Επίσης θέλουμε να πούμε χρόνια πολλά και για τις μανούλες που είναι εδώ, αλλά και για τις μανούλες όλου του κόσμου. Σήμερα αγώνες ακαδημιών, δημοτικών ακαδημιών και δημοτικών τάξεων δημοτικών σχολείων. Η ΑΣΕΓΑ συνεργασία με τα σωματεία. Η ΑΣΕΓΑ συνεργασία με τα σωματεία του νομού Αργολίδος διοργανώνει αυτό το τουρνουά, ένα event για τα παιδιά. Να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση με το Σταύρο Λαμπρούση. Στο Άργος Θεοτοκοπούλου 61, τηλέφωνα 27510-65568 και 6944-576126 και στο Ναύπλιο Θερμογιάννη 5, τηλέφωνο 27520-25070. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια στον τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι και μαθηματικά η Ένωση Ερμιονίδας, αφού κέρδισε μέσα στη Μανολάδα με 1-0 τη Δόξα και πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τη Football League. Μένουν ακόμα όμως δύο αγωνιστικές μέχρι την Φιέστα. Πάμε να δούμε τι έκαναν και οι υπόλοιπες ομάδες, με τον Παναριακό να παίρνει σπουδαίο διπλό στον Μεσσηνιακό και να τον καταδικάζει στον υποβιβασμό. Καραϊσκάκια Χαϊκή 2-1, Δόξα Νέας Μανολάδας Ένωση Ερμιονίδας 0-1, Μεσσηνιακός Παναριακός 0-2, Μεσολόγγι Καλαμάτα 1-0. Παναρκαδικός Άρης Ετωλικού 4-0, Παναυπλιακός Παμπουπρασιακός 0-1, Ατρόμητος Αχαΐας Πανόπουλο 3-0 και Εθνικός Αγίκων Κόρινθος 0-1. Ο Ερμής Κυβερίου ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Πάμισο Μεσίνης για την πρώτη αγωνιστική των Μπαράζ για την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Η ομάδα του Κυβερίου πάλεψε το παιχνίδι και αν ήταν πιο τυχερή θα μπορούσε να είχε πάρει και το τρίποντο. Ενώ υπάρχουν παράπονα για τη διαιτησία του Παπαδόπουλου στην φάση του πέναλτι με το οποίο προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι. Ας παρακολουθήσουμε τι έγινε στο παιχνίδι. Μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο ο Σωτηρόπουλος, ο Δρούγκας, ο Σαματζής, ο Σελής, ο Καζάς, ο Καλυβόπουλος, ο Μπάρδης, ο Πεξής, ο Δημάκος και ο Σαρής. Είναι η πρώτη δέκα που επιλέξε ο Λουκάς Κούρος. Για τον Πάμισο Μεσίνης, Ανδρέου, Τρίτσας, Κοτσάκης, Αλεβίζος, Φιλόπουλος, Μωράκης, Πατσιώτης, Τρίτσας, Μπούνας, Ηλιόπουλος και Αντωνίου. Η 11 του Πάμισου Μεσίνης. Και το παιχνίδι ξεκινάει με την πρώτη επίθεση για τον Κυβερίου Μπάρδης. Εδώ στο Δρούγκα θα ψάξει με μεγάλη την παίξη. Θα κόψει ο Φιλόπουλος. Πολύ καλή στιγμή για τον Ερμή Κυβερίου να πετύχει κάποιο τέρμα και να πήγει το άγχος από τα πόδια των ποδοσφαιριστών του Λουκά Κούρου. Καλυβόπουλος στην εκτέλεση, καλώς διηγισμένο, θα διώξει την μπάλα ο Αλεβίζος. Νέα σέντρα Σαρίς, δεν είναι offside το Σαρίς. Τεράστια ευκαιρία από τον Κώστα τον Σαρή. Η μπάλα κύλησε βασανιστικά δίπλα από το δοκάρι του Ανδρέου. Δεν ήταν ο Σάιτος Σαρής. Το πλασέ που επιχείρησε έστειλε την μπάλα
μόλις λίγα εκατοστά από το δεξί κάθετο δοκάρι του Ανδρέου. Ο Δημήτρης Κυμερίου πατάει πολύ καλά στο παιχνίδι. Ο Δρούλιας είναι αυτή τη στιγμή στην εκτέλεση του φάουλ μαζί με τον Δημάκο. Για να δούμε πως είναι κατά κομπίνα από τους ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων. Ο Δρούλιας εκτελέσει μέσα στην περιοχή. Καλυβόπουλο στο σουτ. Τρομερό σουτ από τον Καλυβόπουλο. Τρομερό σουτ από τον Καλυβόπουλο. Η μπάλα θα περάσει λίγο δίπλα από τα δοκάρια του Ανδρέου. Δεύτερη τεράστια ευκαιρία για τον Ερμή Κυβερίου σε διάστημα 2 λεπτών. Ματσιώτης θα ψάξει να βρει με μεγάλη παλιά τον Μπούνα στην πλάτη του Δρούλια. Αυτός θα προλάβει την μπάλα. Μπούνας, ένας εναντίον ενός με τον Δρούλια. Προσπαθήσει να περάσει. Πέφτει, ο διαιτητής αναμένει ότι ο Παπαδόπουλος για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Θυμμένη όλη ψηλή για τον Ερμή Κυβερίου. Καλυβόπουλος, Καζάς, Μπεξής, Ελής, όλη μέσα στην περιοχή, ο Σαρής εκτελεί. Καλυβόπουλος και ένα 0! Ένα 0 για τον Ερμή Κυβερίου από τον Καλυβόπουλο! Από την εκτέλεση φάουλ του Σαρή, ο Καλυβόπουλος πετάχτηκε στην τροχιά της μπάλας και με εξωτερικό πιασέ κάνει το 1-0 μέσα σε ξέφρενες πανηγυρισμούς εδώ στο γήπεδο του Κυβερίου. Ο Ερμής ανοίγει το σκόρ με τον Καλυβόπουλο και έχουμε συμπληρώσει το μισάωρο, το πρώτο μισάωρο του παιχνιδιού. 1-0! 1-0 με τον Καλυβόπουλο, πετάχτηκε στην τροχιά της μπάλας από το καλοκτυπημένο φάουλ του Σαρή. Στο 30 λεπτό του παιχνιδιού. Μητρίτσα στην σέντρα. Μπάλα θα περάσει. Και το 1-1 για τον Πάμισο Μεσίνης. Από τον αρχηγό του, από τον Ηλιόπουλο. Μόλις 3 λεπτά αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ του Ερμή Κυβερίου, ο Πάμισος θα ισοφαρίσει σε 1-1. Μετά τη σέντρα του Τρίτσα, ο Ηλιόπουλος θα κοντρολάρει την μπάλα στην μικρή περιοχή του Σωτηρόπουλου και θα ισοφαρίσει για τον Πάμισο Μεσίνης σε 1-1 στο 33. Τρίτσας 1-2 με τον Αντωνίου και δίνει πέναλτι της αναμέτρησης. Ο κύριος Παπαδόπουλος δίνει πέναλτι και κίτρινη κάρτα στον Δρούλια. Η φάση. Δίνει το πέναλτι για τον Πάμισο Μεσίνης. Εκτέλεση την εκτέλεση για τον Πατσιώτης. Πέναλτι στον Σωτηρόπουλο. Πατσιώτης και 1-2 για τον Πάμισο Μεσίνης στο 40 λεπτό. 1-2 για τον Πάμισο Μεσίνης στο 40 λεπτό μετά από την εκτέλεση πέναλτι από τον Πατσιώτη. Ένα πέναλτι που καλυφθέρισε να δώσει ο διαιτητής Αλεξάνδρος Παπαδόπουλος. Αμφισβήτησε με την υποδοχή. Ερμής Κυβερίου, ο Πάμισος Μεσίνης 1-2 στο 40 λεπτό. Παίρνει ο Πατσιώτης, θα επιχειρήσει το σουτ, τρομερό σουτ από τον Πατσιώτη. Την μπάλα στη συμβολή των δοκαριών του Σωτηρόπουλου. Ένα σουτ από 40 μέτρα που επιχείρησε ο Πατσιώτης. Πολύ ωραία Σαμαρτζή, αυτός ψάχνει να βρει τον Μάκο. Παίρνει ο Σαρής το σουτ, αποκρύει ο Ανδρέου. Καλή φάση για τον Ερμή Κυβερίου. Σαμαρτζής. Μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία με τον Δρούγκα. Ο Σαμαρτζής έβγαλε την σέντρα, ο Δρούγκα στην κεφαλιά. Προκαινής εστίας. Φάουλ. Θα γεμίσει προς τα μέσα με το αριστερό. Είναι να δυσκολέψει τον Ανδρέου. Τελείω Δημάκος. Η κεφαλιά του Αρδάμι δοκάρι για τον Ερμή Κυβερίου στο 27 του δεύτερου ημιχρόνου. Η πολύ καλή εκτέλεση του Δημάκου. Η κεφαλιά του Αρδάμι που έχει περάσει το παιχνίδι στη θέση του Μπάρδη. Το Σαρί, το γέμισμα για τον Κεχαγιά. Το σουτ, Καλυβόπουλος,
Το σιού του Βορπουλέτου 2-2! 2-2 για τον Ερμή Κυπερίου! Ακριβώς το 45! Ο Βαρβουλέτος το 2-2, ακριβώς 45 για τον Ερμή Κυπερίου, σοβαρίζει! 2-2 στο 45 ακριβώς για τον Ερμή Κυπερίου. Το άξιζε τον κόλ αυτό ο Ερμής στο δεύτερο ημίχρονο. Βαρβουλέτος στην εκτέλεση του κόρνερ. Καλυβόπουλος στην κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει out. Και λύγει το παιχνίδι. Ερμής Κυπερίου πάμε στους Μεσίνης 2-2 για την πρώτη αγωνιστική των Μπαράς που θα οδηγήσουν στη Γάμα Εθνική. Σε ένα πολύ καλό παιχνίδι στο γήπεδο του Ερμή Κυπερίου. Ερμής Κυπερίου πάμε στους Μεσίνης 2-2. Κότσε, όπως εκτελείται το παιχνίδι, θετικό αποτέλεσμα ισοπαλία. Κοιτάξτε, όταν ξεκινάγαμε από κάτω, ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα εδώ στην έδρα ήταν θετικό. Αλλά μας αφήνει και μια πίκρα γιατί είχαμε το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Πιστεύω ότι στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού είμαστε καλύτεροι, παίξαμε καλύτερα. Όμως και η ομάδα του Ερμή ήταν πολύ δυνατή, μας πίεσε σε κάποια σημεία. Πιστεύω ότι αν είχαμε λίγο καλύτερη συμπεριφορά στα στημένα θα είμαστε εμείς νικητές. Όμως το θετικό αποτέλεσμα είναι καλό και αυτό και ισοπαλία και προχωράμε. Η επόμενη αγωνιστική. Απόμενη αγωνιστική είναι με τη Σπάρτη, μια δυνατή ομάδα με πολλές μεταγραφές. Κέρδισε. Εντάξει, εμείς όμως στην έδρα μας, να ξέρετε, είμαστε πολύ δυνατοί. Ό,τι πιθανότητες έχουμε να τις διεκδικήσουμε. Μέσα στη Μεσίνη όλες τις ομάδες σεβόμαστε, αλλά τον πρώτο λόγο τον έχουμε εμείς. Ήταν σχολιάσει κάτι για την φάση του πέναλτι, ήταν μπροστά σας. Η φάση του πέναλτι ήταν αμφισβητούμενη, μπορώ να πω, αλλά νομίζω έχει γίνει νωρίτερα ένα καθαρό πέναλτι σε ένα παίχτη μου, το οποίο τον έδωσε. Νομίζω όμως ότι η φάση του πέναλτι ήταν αμφισβητούμενη. Το είδε ο διαιτητής, το έδωσε. Εντάξει, είχε πολλές δυνατές μονομαχίες και στη φάση του γκολ του δικού του στο τέλος και κάποια μαρκαρίσματα νωρίτερα εμάς δεν μας βοήθησε, αλλά η διαιτησία αυτή είναι. Η διαιτησία μία στα στατική σημεία θα σε ευνοήσει. Όταν παίζεις εκτός έδρας με έναν πρωταθλητή, νομίζω ότι το να μην χάσεις είναι σημαντικό. Είναι να μείνει πρωτάθλημα. Ό,τι καλύτερο μπορείς και παίρνεις εκτός έδρας είναι θετικό. Για μένα το πιο θετικό απ' όλα είναι ότι νομίζω ότι είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Νομίζω ότι ο κόσμος ευχαριστήθηκε και από τις δύο ομάδες. Σε αθλητικά πλαίσια δεν έγινε το παραμικρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ερμή για τη φιλοξενία του. Όλα τα απαραίτητα μέτρα, είδατε ότι είχαμε και δικούς μας φιλάθλους στην κερκίδα. Ο καθένας φώναξε για την ομάδα του. Εντάξει, 2-2. Δεν έγινε ένα μαρκάρισμα, έγινε ένα μαρκάρισμα. Νομίζω δεν έχει τόσο σημασία. Στη φάση του πέναλτι τι έγινε, έχεις άποψη? Στη φάση του πέναλτι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν συνηθίζω να μιλάω για διαιτητικές αποφάσεις. Ο διαιτητής ήταν κοντά, νομίζω, στη φάση. Θεώρησε προφανώς ότι τσιμπάει την μπάλα δικός μας παίκτης, τον βρίσκει ο άλλος και γίνεται η ανατροπή. Διαμαρτυρηθήκαν τα παιδιά. Προηγείται όμως, νομίζω, μια προηγούμενη φάση, η οποία ήταν πιο καραμπινάτο που λένε ποδοσφαιρικά το πέναλτι, δεν δόθηκε. Εντάξει. Τώρα νομίζω δεν στεκόμαστε. Περισσότερο στεκόμαστε σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί βλέπουμε τα τελευταίες μέρες πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Τέλος πάντων, όλα καλά. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Επόμενο παιχνίδι με τη Σπάρτη. Ναι, επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας με τη Σπάρτη. Οι περισσότεροι δεν έχουν χρήσει φαβορί. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας πάλι όπως την κάναμε και σήμερα. Θεωρώ ότι έχουμε μια καλή έδρα, θα μας βοηθήσει ο κόσμος. Παρόλο που το παιχνίδι γίνεται Τετάρτη και όσο να είναι δύσκολη ημέρα. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά θα παλέψουμε και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Coach 2-2, μπορούσε την νίκη ο Ερμής, δεν τα κατάφερε, συνεχίζεται. Έτσι είναι. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι όλα στην κόψη του ξεραφιού. Χωρίς ιδιαίτερες ευκαιρίες αυτή η ομάδα και παρότι προηγηθήκαμε, βρεθήκαμε μέσα σε ένα εξάλεπτο να χάνουμε 2-1. Έχω μεγάλες αμφιβολίες για το πέναλτι και νομίζω ότι και το πρώτο γκολ στην πάσα που γίνεται από τα αριστερά υπάρχει offside καθαρό. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γυρίσει σπίτι του τα πίσω. Δυστυχώς μαθαίνουμε με αυτό. Το περάσαμε και στο τελικό του κυπέλου Ελλάδας με τους διαιτητές. Είναι γεγονός ότι όταν παίζει μια ομάδα που έχει ένα όνομα όπως είναι ο Πάμισος ή μια ομάδα της Αττικής, αντιμετωπίζεται δυστυχώς διαφορετικά από τους διαιτητές. Και αυτό φάνηκε και σήμερα. Με αποκορύφωμα βεβαίως στη φάση της ισοφάρισης, όπου έχει προηγηθεί καταφανέστατο πέναλτι, δεν το σφυρίζει και ευτυχώς που βρέθηκε ο άλλος για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Λοιπόν, εγώ είπα στα παιδιά και τους έδωσα συγχαρητήρια. Ήταν μια προσπάθεια πάρα πολύ σημαντική. Δώσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν περάσαν τη σέντρα η άλλη ομάδα. Από εκεί μετά, εκείνο που μας μένει τώρα είναι να κοιτάξουμε το παιχνίδι της Τετάρτης. Τα παιχνίδια είναι όλα γρήγορα και κοντά. Με κούραση, με μεγάλη διάρκεια αυτή η ομάδα φέτος.
και νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θα κριθούν πολλά πράγματα στα δύο μεταξύ μας παιχνίδια με τη Σπάρτη. Καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε βεβαίως τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε με αυτή την ομάδα. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά οπλιζόμαστε με πολλή θέληση, όπως και σήμερα, να αντιμετωπίσουμε και να κερδίσουμε ενδεχομένως ακόμα και τις διαιτητικές τριάδες. Βλέπουμε ότι ο Ερμής, παρόλο που είναι η πρώτη του φορά σε τόσο δύσκολα παιχνίδια στην ιστορία του, έχει αποκτήσει ένα κάρμα, ένα μέταλλο έτσι πολύ δυνατό και μπορεί και να αντεπεξέλθει και στα συνεχή παιχνίδια αλλά και στις δυσκολίες αυτών των παιχνιδιών. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν μεγάλο το τόλμημα. Έχουμε παίξει 45 παιχνίδια μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Και όπως είπατε κι εσείς, έχει αποκτήσει ας πούμε, η ομάδα και μια προσωπικότητα η οποία πραγματικά ξέρει μέσα στο παιχνίδι να μάχεται πάρα πολύ δυνατά, ίσως προς ίσως. Και θα έλεγα και κάτι παραπάνω. Σήμερα ήμασταν και άτυχοι. Χάσαμε δύο κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Έγινε ένα δοκάρι. Άλλες δύο ευκαιρίες, μία με το Δρούγκα με κεφαλιά από την νοητική θέση. Άλλες δύο φορές ο Μπεξής δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα προς το τέρμα. Αυτά έχει όμως το ποδόσφαιρο. Το δοκάρι βεβαίως του Αρδάμι. Νομίζω ότι από ευκαιρίες είχαμε. Αλλά πολλές φορές το ποδόσφαιρο χρειάζεται και η τύχη. Και νομίζω σήμερα, όπως και στο τελικό του κυπέλλου, δεν την είχαμε. Και απέναντίας είχαμε να αντιμετωπίσουμε και μια διαιτησία η οποία νομίζω ότι κάθε άλλο παρά αντικειμενική ήταν. Εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα και στο τέλος της προηγούμενης παραγράφου, θεωρώ ότι δεν γυρίζουμε πίσω σε τίποτα. Αυτό είπα και στα παιδιά, τους έδωσα συγχαρητήρια, γιατί αξίζουν συγχαρητήρια. Και να συνεχίσουμε μέχρι η διαδρομή να φτάσει μέχρι το τέλος. Και στο τέλος θα δούμε τελικά τι κάναμε. Να περάσουμε στο handball. Ο Διομήδης Άργους έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στο συγκρότημα του Λουτρακίου και δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με το επιβλητικό 36-16 στο κλειστό της Νέας Κύου για τη δεύτερη αγωνιστική των play-off στην Α1 handball των ανδρών.
20 γκολ διαφορά. Δείχνει κάτι αυτό το αποτέλεσμα? Βασικά, αν δείχνει κάτι, είναι τη διάθεση των παιδιών να έχουν ένταση και διάρκεια. Στοιχεία που ξέρουμε ότι θα τα χρειαστούμε οπωσδήποτε στα μάτς που έρχονται εναντίον της ΑΕΚ. Δεύτερο μάτς play-off, μια ακόμα καθαρή και μεγάλη σε έκταση νίκη. Σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Τώρα αρχίζουν τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Την Πέμπτη θα παίξουμε το τρίτο παιχνίδι του play-off εναντίον της ΑΕΚ. Σε περίπτωση που κερδίσουμε, φέρνουμε το πλεονέκτημα της έδρας των τελικών σε εμάς. Σε περίπτωση που χάσουμε, παίρνει η ΑΕΚ το πλεονέκτημα της έδρας. Όπως και να έχει, έχουμε τουλάχιστον τρία παιχνίδια με την ΑΕΚ που θα κρίνουν τον τίτλο. Να θυμίσω ότι ο τίτλος θα κρυθεί στις δύο νίκες στους τελικούς και ότι το πλεονέκτημα θα κρυθεί αυτή την Πέμπτη. Μας έρχονται πολύ μεγάλα παιχνίδια, πολύ σημαντικά, πολύ ιστορικά για την ομάδα μας. Έχουμε ήδη ένα πρωτάθλημα στην πλάτη μας και θέλουμε πάρα πολύ να το ξανακατακτήσουμε. Μακάρι να είμαστε υγιείς και να τα δώσουμε όλα σε αυτά τα παιχνίδια. Φέτος ο Διομίδης έχει 3-3 με την ΑΕΚ, ήτες εννοώ. Πόσο μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία των παικτών αυτό? Σε παίκτες που δεν έχουν προσωπικότητα ή δεν έχουν εμπειρία, μπορεί να επηρεάσει. Σε παίκτες που ξέρουν πολύ καλά πως οι αποστάσεις είναι μικρές και ότι το 3-3 πολύ εύκολα γίνεται 3-3 σε νίκες, δεν νομίζω ότι θα μας επηρεάσει πολύ. Ούτως ή άλλως παίζουμε με έναν αντίπαλο που έχει πολλαπλάσιο μπάτζετ από εμάς και παίκτες με πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Οπότε αυτό που προέχει είναι να το απολαύσουμε και φυσικά, γιατί όχι, αν είμαστε άξιοι και καλύτεροι, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Εμείς σίγουρα γι' αυτό θα πάμε. Βέβαια, μιλήσατε για 3-3, αλλά και ένα 2-3 μας ικανοποιεί και μας φτάνει. Είναι υπεραρκετό. Ναι, ουσιαστικά, αν στους τελικούς κάνουμε 2 νίκες και χάσουμε όλα τα άλλα μάτς, παίρνουμε το πρωτάθλημα. Μην ξεχνάτε ότι κάτι παραπλήσιο έγινε, το αντίστροφο μάλλον, έγινε πέρσι που ήμασταν αίτητοι. Είχαμε χάσει μόνο μια φορά από την ΑΕΚ. Αλλά τέλος πάντων, όπως έγινε, με τον τρόπο που έγινε, έσπασε η έδρα στην Αγία Τριάδα και πέρσι η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα. Έχουμε και ένα λόγο παραπάνω μετά το περσινό να το θέλουμε πολύ. Αλλά σας το ξαναλέω, προέχει για μας να το απολαύσουμε και αυτό που χάρηκα στα play-off μέχρι τώρα είναι ότι οι παίκτες μου το γιορτάζουν. Βγάζουν όλη την προπόνηση της χρονιάς, αισθάνονται ότι τελειώνει μια ωραία ιστορία. Και έχουν αυτήν ακριβώς την ψυχολογία που πρέπει για αυτή την περίοδο. Ευχαριστηθήκαμε. Ήταν ωραίο παιχνίδι. Νομίζω όλα τα παιδιά παίξανε. Το χρειαζόμασταν. Βρήκαμε ρυθμό από το πρώτο λεπτό. Το δείχνει και η διαφορά του σκορ, αλλά και το ότι παίξαμε καλή άμυνα, φάγαμε μόνο 16 γκολ. Νομίζω προετοιμαζόμαστε για τους τελικούς πλέον. Αυτό που άρεσε στον κόσμο είναι ότι παρότι τη μεγάλη διαφορά σε όλη τη διάρκεια του μάτς, παίξατε πολύ ψυχωμένα. Νομίζω ότι η δικιά μας απόδοση για το πόσο ψυχωμένα παίζουμε και άσχετα που κερδίσαμε 20 γκολ, νομίζω δίνει και αξία στον ηττημένο. Πρέπει να σεβόμαστε τους πάντες. Το Λουτράκι είναι μια ομάδα που βγήκε Ευρώπη, μπήκε στην τετράδα, άρα χρήζει σεβασμού. Νομίζω ότι άμα δεν πάρουμε από τώρα ρυθμό και δεν παίζουμε ψυχωμένα με όλους τους αντιπάλους, στους τελικούς θα είμαστε πιο νοθροί. Ευτυχώς έχουμε βρει το ρυθμό μας, τρέχουμε, έχουμε συνοχή στην άμυνα και νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο ραντεβού που είναι με την ΑΕΚ. Παίζουμε πρώτα την Πέμπτη μέσα στην ΑΕΚ για την πρώτη φάση των play-off και μετά είναι και η τελική. Σας έχει πεισμώσει το 3-3 της ΑΕΚ? Αυτός είναι ο αθλητισμός. Νομίζω δεν είναι το ότι χάσαμε, δεν μας πεισμώνει αυτό. Νομίζω μας πεισμώνει γιατί έχουμε τις δυνατότητες σαν ομάδα. Είμαστε μια πολύ δεμένη, μια πολύ χρόνια μαζί, 2 χρόνια το λιγότερο είναι όλοι οι παίχτες μαζί. Και νομίζω ότι μας πεισμώνει οι δυνατότητες που έχουμε. Τις ξέρουμε, τις πιστεύουμε και νομίζω είναι αυτό που μας πεισμώνει και όχι ότι χάσαμε από την ΑΕΚ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρωτάθλημα στο Άργος και στο Διομίδη. Και εγώ το εύχομαι. Και εγώ το εύχομαι. Μακάρι να πανηγυρίσουμε με όλο τον κόσμο μαζί του Άργους ένα τίτλο ακόμη.
Κουμπώσεις, στο Άργος Θεοτοκοπούλου 61, τηλέφωνα 27510-65568 και 6944-576126 και στο Ναύπλιο Θερμογιάννη 5, τηλέφωνο 27520-25070. Είδε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας, καθώς και live το πρόγραμμα, μπορείτε να το παρακολουθείτε από την ιστοσελίδα μας www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού. Αμέσως μετά η εκπομπή Περιφερειακές Δημοτικές Εκλογές 2014. Προσκεκλημένο τη Κατερίνα Κουρτέλη, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος για το Δήμο Άργους Μυκηνών με το συνδυασμό Οι Πολίτες μπροστά νέο ξεκίνημα Μιχάλης Χασάπης. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 11 με τη νυχτερινή σας ενημέρωση. Προς το παρόν, γεια σας. Σούπερ μάρκετ Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με 3 καταστήματα. Ηρακλέως 30, Άργος, Χαριλάου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Σούπερ μάρκετ Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι. Στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Nanou Donuts. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του HACCP. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Nanou Donuts. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Nanou Donuts. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο σε όλη τη χώρα που βλέπετε έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνώνουν με τα βλητή ασθενείς μέχρι μέτρη και στα νότια μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα βόρεια από 12 έως 28 βαθμούς, στα βυτικά από 13 έως 26, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 13 έως 29 και στα νησιά από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο που βλέπετε έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς μέχρι μέτρη και στα νότια μέτρη έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου.